Καλησπέρα σας, Κυλιονίστε, καλά. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Πώς πάτε, έχετε αρχίσει το τρέξιμο? Κοιτάξτε, η προεκλογική περίοδος είναι σίγουρα μια δύσκολη περίοδος, αλλά νομίζω έχει μια σημασία, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό από το οποίο πριν από λίγο συζητάγατε, με αφορμή και, και τα πρωτοσέλιδα που είχε η εφημερίδα σας μερικά χρόνια πριν. Γιατί ξέρετε, ένας πολύ μεγάλος Αμερικάνος επιχειρηματίας, μου διαφεύγει τώρα ποιος ακριβώς ήταν, έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση το τελευταίο διάστημα. Και η δήλωση πήγε το εξής χαρακτήρα. Λέει, φυσικά και υπάρχει ταξικός πόλεμος, απλά η δική μου πλευρά κερδίζει. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς ένα ευκολόγιο που να λέει να μην ξαναπάμε σε κάποιο έτσι απότερο παρελθόν στο οποίο οι άνθρωποι ταξίδεψαν αντίθετοι. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν δύο δρόμοι ανάπτυξης κοινωνίας και αυτό φαίνεται κάθε μέρα όλο και πιο φανερό. Και ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, με τον οποίο πρεσβεύουν όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, είναι καταστρεπτικός για τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας και σίγουρα του ελληνικού λαού. Αν θέλετε, το γεγονός ότι ό,τι και να ψήφιζε ο κόσμος το προηγούμενο διάστημα, η κάλπη έβγαζε μνημόνιο, είναι ακριβώς μια αντανάκλαση ενός δρόμου ανάπτυξης που λέγεται καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, στον οποίο ακριβώς επειδή το κέρδος έχει αναγκαστικά προτεραιότητα, επιβάλλει φθηνούς μισθούς, επιβάλλει καταστροφή του περιβάλλοντος, επιβάλλει καταστροφή των εργασιακών σχέσεων, επιβάλλει ιδιωτικοποίηση. Εμείς λοιπόν ως ΚΚΕ, δυστυχώς, αν θέλετε, εδώ πρέπει να διαφωνήσουμε αυτό που είπατε νωρίτερα, επιμένουμε και λέμε ότι υπάρχει ταξικός πόλεμος, έχει σημασία να το δούμε κατάματα. Έχει σημασία στις εκλογές της 7ης Ιουλίου να ισχυροποιήσουμε εκείνο τον πόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας που λέγεται ΚΚΕ, ακριβώς επειδή επιμένει και λέει ότι αν δεν ισχυροποιήσουμε την αντίστασή μας ως εργαζόμενοι στο λαϊκά σώματα θα συνεχίσουμε να χάνουμε, ότι αν δεν αντιπιτευτούμε απέναντι στην συνολική επίθεση του κεφαλαίου, είτε βρίσκεται απέναντι μας ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε κάποιος συνδυασμός του, θα συνεχίσουμε να χάνουμε, να ισχυροποιήσουμε το ΚΚΕ που το σήμερα παλεύει για να μην περάσουμε τα νέα μέτρα που θα φέρει το συνεχές μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ανακτήσουμε τις απώλειες και πάνω απ' όλα για να δούμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο, το μοναδικό που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες, το ριζικά διαφορετικό δρόμο της εργατικής εξουσίας. Οπότε δυστυχώς πρέπει να διαφωνήσω μαζί σας στο να μην ξαναζήσουμε τα πράγματα αυτά, όχι για κανένα λόγο, γιατί τα ζούμε. Ναι. Αναφερόμουν στα γεγονότα της εποχής εκείνης της μαύρης περίοδου. Το κατάλαβα, αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει φτώχεια, πείνα, εξαπλίωση, όταν χιλιάδες άνθρωποι κλείνουν τα σπίτια τους, όταν συμβαίνει ένας τέτοιος κεκαιώνας και αρμαγεδόνας απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, ξέρετε, είναι λίγο το να λέμε το να μην ξανάρθουν οι κακές περίοδοι. Εδώ είναι οι κακές περίοδοι. Ναι. Δίπλα μας. Ναι, απλώς είναι άλλο πράγμα ένας εμφύλιος πόλεμος και άλλη μια πολύ σκληρή, οδυνηρή οικονομική πραγματικότητα. Ναι, το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Παρακαλώ. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι η σκηνή μειοψηφία που λέγονται μονοπωλιακοί όμιλοι και το κράτος τους, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την εξουσία και τη βία που ασκεί στη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων έτσι. Μακάρι να γινόταν. Αν ισχύει αυτό, οπότε τι πρέπει να γίνει? Εγώ απλώς λέω μια, αν θέλετε, οδυνηρή πραγματικότητα, αλλά πραγματικότητα. Ναι. Άρα δεν έχουν νόημα εκλογές. Δηλαδή, ό,τι και αν βγάλει κάλπι. Όχι. Γιατί, αν θέλετε, το δεδομένο είναι ότι ό,τι και να βγάλει κάλπι, όποιος και να είναι πρώτος, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε μνημόνιο την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία την 8η Ιούλη να βγει πολύ ισχυροποιημένο το ΚΚΕ. Η μοναδική δύναμη που σήμερα μπορεί να παλέψει κόντρα στα νέα μέτρα που θα έρθουν επειδή οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις είναι δεδομένες, κόντρα στα νέα μέτρα που θα έρθουν επειδή η κερδοφορία των μονοπωλιακών νομίζουν να απαιτεί τέτοια μέτρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν τα φέρνει μόνο η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει, αλλά τα φέρνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε χώρα ολόκληρου του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο, αν θέλετε, ότι η αποδόμηση της μεσαίας τάξης δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε αποδόμηση της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ, στην Ιαπωνία. Στη ΣΥΠΑ μιλάνε για καταστροφή του αμερικανικού ονείρου. Στη Γαλλία, αν θέλετε. Και για σοσιαλισμό. Και ακριβώς και το 50% των νέων κάτω από 30 μιλάνε για σοσιαλισμό, επειδή έχουν καταλάβει. Όχι, υποψήφιδες ξεπερνούν οι υποψήφοι Δημοκρατικού Κόμματος. Κύριε Λιονί, μη σας πάρουν και τα συνθήματα σε λίγο. Όχι, θα σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο και το γεγονός ότι μια μερίδα του αστικού κόσμου έχει τη δυνατότητα να υφαρπάξει συνθήματα και να πλασάρει, αν θέλετε, κάτι το οποίο
η μεγάλη μερίδα του κόσμου το καταλαβαίνει κόντρα στον καπιταλισμό, μόνο και μόνο για να ξανάρθει ο καπιταλισμός με άλλη εκδοχή. Ό,τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, ό,τι κάνει σήμερα όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το καινούργιο αυτό το περίεργο υβριδικό κόμμα του Βαρουφάκη, που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς για να θυμηθούμε την ελληνική παραγωγή. Τα έχετε και με τον Βαρουφάκη, Όχι. Εμείς, αν θέλετε, δεν τα έχουμε με κανέναν προσωπικά. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης είναι βάρβαρος, παράγει φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμους. Και αν οι εργαζόμενοι θέλουν να ζήσουν καλύτερα, πρέπει σήμερα να συγκρουστούν με τις επιλογές που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που φέρνει η αστική τάξη, όποιος και να είναι η κυβέρνηση. Να βάλουμε ένα λιθαράκι για να οικοδομηθεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο, ο δρόμο εργατική αξίωση, που μπορεί να ικανοποιήσει τι λαϊκέ ανάγκε. Όχι για κανένα λόγο, γιατί η παραγωγικότητα στι ανθρώπινε εργασίε είναι τόσο μεγάλη, οι δυνατότητε παραγωγή είναι τόσο μεγάλε, που αν θέλετε είναι κρίμα οι άνθρωποι να ζουν φτωχοί. Και για να γίνει αυτό, στην 8 Ιούλιο πρέπει να υπάρχει ένα πολύ ισχυρότερο ΚΚΕ, που σήμερα θα παλέψει και θα αντισταθεί να μην περάσουν τα νέα μέτρα. Θα απαιτήσει να ανακτηθούν οι απώλειες, θα ισχυροποιήσει το εργατικό κίνημα και θα στρώσει το δρόμο ακριβώς στο μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου του σοσιαλισμού. Ναι. Ο δυναμικός τρόπος ποιος είναι? Ποιος δυναμικός τρόπος, το τα λέτε? Λέω, δεν παλέψετε, δηλαδή δεν το εξειδικεύσουμε. Φαντάζομαι ότι με την οργάνωση απεργιών από την επόμενη μέρα. Η οργάνωση της πάλι σε όλα τα επίπεδα. Μέσα στη Βουλή και έχουμε και ένα πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο από την ανάδειξη τη συμπαιγνία ακριβώς όλη τη συζήτηση μέχρι του καθολικού τρόπου με το οποίο όλα τα αστικά κόμματα προωθούν την αντιλαϊκή πολιτική, από την οργάνωση απεργιών, από την οργάνωση συνολικότερα λαϊκών κινημάτων σε μια κατεύθυνση αμφισβήτηση της κυρίαρχης της πολιτικής, από τη συγκέντρωση δυνάμεων που αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και προβάλλουν την αναγκαιότητα και την δυνατότητα ενός διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης σήμερα. Και νομίζουμε, αν θέλετε, ότι οι εργαζόμενοι συνολικότερα τα λαϊκά στρώματα, οι ακροατές της εκπομπής σας, αν θέλετε, μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Να βγάλουν συμπεράσματα γιατί δοκίμασαν οποιαδήποτε διαφορετική λύση όλο το προηγούμενο διάστημα. Άκουσαν πρώτα τον Γιώργο Παπανδρέου που τους έλεγε λεφτά υπάρχουν. Άκουσαν μετά τους πολλαπλασιαστές του κυρίου Σαμαρά. Άκουσαν τον κύριο Τσίπρα που τους έλεγε ότι θα διαπραγματευτούμε την Ευρώπη. Και όποια επιλογή και να έκαναν, η κάλπη έβγαζε μνημόνια. Έβγαζε αντιλαϊκά μέτρα, έβγαζε φθηνή εργατική δύναμη, δυναμοσυναμική λιτότητα, ιδιωτικοποίηση τάξεων του κοινωνικού κράτους. Και ο λόγος για τον οποίο η πολιτική αυτή ήταν η ίδια, όποιο χρώμα και να έχει, αν θέλετε, τάχα η κυβέρνηση, είναι ένας και απλός. Γιατί το ίδιο μαύρο μέτωπο του κεφαλαίου, είτε το εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, απαιτεί σήμερα τέτοια μέτρα. Αν θέλετε, η φθηνή εργατική δύναμη, η φθηνότερη εργασία είναι αναγκαστικός τρόπος με τον οποίο το κεφάλαιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορεί να διασφαλίσει τα κέρδη του. Και γι' αυτό, όποιος μιλάει για καπιταλιστική ανάπτυξη, μιλάει αναγκαστικά για εξαθλίωση των εργαζόμενων. Και γι' αυτό το λόγο, αν οι εργαζόμενοι, αν τα λαϊκά στρώματα, η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που έχει κατά ανάγκη δίκιο, θέλει να ζήσει καλύτερα, πρέπει να κινηθεί στον αντίποδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στον αντίποδο μιας λογικής που περιμένει ότι τάχα με επενδύσεις θα κερδίσουν οι εργαζόμενοι κάτι, γιατί πώς θα έρθουν οι επενδύσεις αν δεν διασφαλιστούν μεγάλα κέρδη, και πώς θα διασφαλιστούν μεγάλα κέρδη αν όχι με φθηνή εργατική δύναμη, μικρή φορολογία για τις επιχειρήσεις, άρα μεγάλη φορολογία για τους εργαζόμενους, ελαστικότητα στο πώς μπορούν να επενδύσουν οι επιχειρήσεις. Αλλά στον καπιταλισμό είμαστε, κύριε Λιονί, στον καπιταλισμό είμαστε. Δυστυχώς, δυστυχώς. Δηλαδή, αυτό είναι το δοσμένο. Τι να κάνουμε, δεν λέμε. Δεν βλέπω όμως κανέναν να ανατρέπεται. Δεν βλέπω. Τον αμφισβητούμε. Τον αμφισβητείτε, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση ανατροπή του, ξεκινώντα από την 8η Ιούλη, δυναμώνοντα τι δυνάμει που σήμερα αμφισβητούν, αν θέλετε, την αναγκαιότητα. Και αμφισβητούν το ότι πρέπει η οικονομική εξέλιξη της χώρας να πατάει πάνω στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ένα πρόγραμμα για σήμερα που μιλάει για ανάκτηση των απολειών της κρίσης, μιλάει για διεκδίκηση ενός τρόπου ζωής που να ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες και μιλάει φυσικά και για συγκέντρωση δυνάμεων για το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξη. Γιατί, αν θέλετε, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως και να το πάρει κανείς, ο καπιταλισμός είναι βάρβαρος σε κάθε εκδοχή του και δεν υπάρχει καμία φιλολαϊκή εκδοχή του καπιταλισμού παντού. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το διατάφτα. Αυτή η σκληρή πείρα την οποία βγάλαμε ως εργαζόμενοι και ως Έλληνες τα τελευταία 4 χρόνια της ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εύκολος δρόμος αντίστασης πάνω στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού δεν υπάρχει. Ή θα αντιπαραθέσουμε τη μοναδική ρεαλιστική λύση υπέρ των εργαζόμενων,
που είναι ο δρόμος κοινωνικής ιδιοκτησίας, ο δρόμος επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού που μπορεί να λύσει τις ανάγκες, ή θα υποταχθούμε στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτό αποδεικνύεται παντού, σε κάθε κράτος, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, και αυτό επιμένουμε να φωνάζουμε σαν ΚΚΕ. Αν σήμερα οι εργαζόμενοι δεν σηκώσουμε κεφάλι, δεν απαιτήσουμε να μην προχωρήσουν οι νέες δεσμεύσεις που ισχύουν με το 2060, που θα τις εφαρμόσει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο η Νέα Δημοκρατία, αν δεν παλέψουμε για να ανακτηθούν οι απώλειες της κρίσης, αν δεν παλέψουμε για να ανοίξουμε τον ριζικά διαφορετικό δρόμο, θα καταστραφούμε. Αυτό είναι το απλό, αν θέλετε, διατάστατο των εκλογών. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Λιόνι. Στην αρχή έγινε η χειρό ΚΚΕ την 8 Ιούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.